Τώρα πας στη Γαλλία γιατί? Εβδομάδα μόδας και ιδιαίτερα θέλω να πάω σε μια πόλη που με έχει αγκαλιάσει και με έχει αγαπήσει πολύ. Το κάνω πιο πολύ και για μένα, γιατί αυτό το ταξίδι κάθε φορά που το κάνω με ανανεώνει. Η ξέρεις Γαλλία. Και... ναι, με ανανεώνει πολύ. Οι Γαλλίδες. Όχι. Ο τόπος. Το μέρος, το τόπος. Δηλαδή πιστεύω ότι θα μπορούσα να ζήσω εκεί πέρα. Στη Γαλλία. Ναι. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Εσύ νομίζω... στη Γαλλία. Γιατί? Επειδή μιλάω γαλλικά. Δεν νομίζω. Υπάρχει γλώσσα του σώματος, αλλά. Ναι. Δεν σε έχω για Γαλλία, για Ιταλία σε έχω πιο πολύ. Μιλάνο, τέτοια. Όχι, όχι, όχι. Γαλλία, Γαλλία. Γαλλία, Γαλλία. Γαλλία, Γαλλία. Παρίσι, Παρίσι. Με φνιδιάζει. Παρίσι, Παρίσι. Μιλάνο, όχι. Δεν μ' αρέσει. Εννοώ, ξέρεις. Λόγω της μόδας. Ναι, 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 ναι. Νομίζω το κέντρο της μόδας είναι το Παρίσι. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Από εκεί ξεκινάνε και τελειώνουν όλα. Οπότε... δηλαδή, πας με σκοπό να μείνεις και πού θα αφήσεις το κορίτσι την Όλγα Φαρμάκη. Είδες. Δεν... τώρα κλέβω λίγο από την έγκλη σου, Γιώτη. Δεν πάω για να μείνω. Πάω για να κάνω ένα ταξίδι επαγγελματικό. Που ο σκοπός του είναι να γεμίσω κι εγώ τις δικές μου μπαταρίες, να ανοίξω πάλι τους ορίζοντές μου, να γεμίσω το υλικό, το, μάλλον το book μου με υλικό. Και γενικότερα, επειδή ο χώρος της μόδας δεν μένει στάσιμος, πρέπει συνέχεια να ανανεώνεσαι και συνέχεια να ταξιδεύεις και να το κυνηγάς. Πάντως, να σου πω ειλικρινά, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, θέλω να το πω, έχουμε φέρει πάρα πολλούς καλεσμένους εδώ. Η Κουσκούρη πρώτη φορά είναι αφοσβολωμένη. Δεν το συζητώ. Καταρχήν δεν ήξερα ότι είναι τόσο καλό παιδί. Τον ήξερα μόνο τηλεοπτικά. Αρχίζουμε καλό παιδί. Όταν αρχίζουμε να ερωτευόμαστε, καλό παιδί. Α, έτσι από έρωτα πάει. Όχι, εγώ αυτό που θέλω να καταθέσω και θα μου επιτρέψει με παντρεμένη. Ναι, γιατί αν θέλει να σε ζόρισε. Έλα, για λίγο. Αυτό που θέλω να καταθέσω είναι ότι έχει δίκιο και ο ίδιος αλλά και πολλοί άλλοι που πήραν το μέρος του είναι πολύ ωραιότερος από τον Μπουράκο Τζιβίτ. Που τον έχει δει εσύ από κοντά. Τον είδα από κοντά και έχεις τον δει και τον άλλο. Δύο από κοντά. Άρα είμαι η μόνη που μπορώ να έχω και άποψη, μου επιτρέπεις. Η μόνη. Δηλώσεις. Δηλώσεις. Η μόνη. Εδώ έχουμε έναν άντρα με όλα τα προσόντα. Αρσενικό με όλη τη σημασία του λέξης. Αυτό φαίνονται τουλάχιστον. Έχει προσόντα λένε και παντρεύεται κιόλα. Δεν ξέρω αν παντρεύεται. Για με έχετε κάνει να δακρύσω, να κοκκινήσω, να κοδώ. Μέχρι να κοκκινήσεις εγώ. Μέχρι να φύγεις. Στα χιόνια θα βγω γυμνός. Να μας πεις πότε και πού. Αύριο έχω ένα ραντεβού στην Πεντέλη. Είδες η ρουλάρα. Λοιπόν, εγώ για τον Δημήτρη το έχω πει και επειδή μας δίνεται η πρώτη φορά δημόσια να το πω κιόλας. Είναι ένα παιδί ταλαντούχο, θα το πω γιατί πρέπει να το πω, γιατί έχω συνεργαστεί μαζί του, έχουμε κάτσει στο ίδιο τραπέζι και ξέρω και την ευφράδια λόγου του και τα σχετικά. Νομίζω ότι θα μπορούσε να υπηρετήσει πολύ ωραία εκτός από μια εκπομπή καθημερινή, να βρίσκεται στην παρέα ή να παρουσιάζει μαζί με άλλους ανθρώπους εκπομπή, του πάει πολύ το ταξίδι. Γενικώς αυτό που αυτός αγαπά, του πάει πάρα πολύ. Κάποια στιγμή λοιπόν συναντιόμασταν εκεί και του έλεγα, απλώς μετά εγώ έφυγα από εκείνα τα γραφεία, ότι θα μ' άρεσε πάρα πολύ και τους είχα βρει και τίτλο εκπομπής για το καλό του τόπου. Δεν μπορούμε να το κάνουμε ρουμπρίκα στο Αλήθειες με τη Ζήνα. Άστα αυτό. Αλλά είναι κομπάρα, είναι κομπάρα αυτό. Το για το καλό του τόπου είναι πάμε στα χωριά. Λέμε τώρα μια κυρία, ας πούμε, δεν μπορεί, είναι κατάκητη. Της πάει τα ξύλα ο Αλεξάνδρου. Α, μάλιστα. Της βάφω το σπίτι. Της βάφει το σπίτι. Αλλά σκέψου όμως. Είμαι και ηλεκτρολόγος, μπορεί να καλύψω και κάποια πράγματα. Αλλά το καταλαβαίνεις όμως όλο αυτό για το καλό του τόπου. Βρίσκει γαμπρό. Μια κοπέλα που είναι ανήποντρη και είναι στο ράφο. Χωρίζω ένα ζευγάρι. Είναι στο ζευγάρι. Η Αρμέ έχω μια κατσίκα. Η Αρμέ έχει μια κατσίκα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ωραία. Μεταξύ αστείου και σοβαρού είπαμε κάποιες αλήθειες αυτό το θέμα, γιατί δεν είναι ακριβώς αυτό. Αλλά αγαπάς την τηλεόραση. Νιώθεις ότι σε έχει αγαπήσει την τηλεόραση. Θες να σου πω κάτι. Με ρωτήσεις.